Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι δύσκολες ημέρες για τον κυνηγετικό κόσμο. Είναι δύσκολες ημέρες πολύ περισσότερο για εκείνους που καλούνται σήμερα να διαχειριστούν την απώλεια ενός αγαπημένου τους προσώπου. Όπως προφανώς τα καταλάβατε, δεν είναι καιρός και δεν είναι ημέρες τόσο εύκολες για να παρουσιάσουμε εκπομπές που έχουν να κάνουν με την χαρά που προσφέρει η κυνηγητική δραστηριότητα και η επαφή με τη φύση και το περιβάλλον. Τις τελευταίες ημέρες η τοπική κοινωνία θρηνεί ένα ακόμη θύμα στο βωμό ενός ίσως ακατανόητου εγωισμού, στο βωμό μιας δραστηριότητας που αποτελεί χόμπι για χιλιάδες ανθρώπους σε ολόκληρη τη χώρα. Ένας 32χρονος από την περιοχή μας, ο Μιχάλης, το μικρό το όνομα, δεν είναι πια με την οικογένειά του, αφού άφησε την τελευταία του πνοή στο κυνήγι πριν από λίγες ημέρες. Ακριβώς επειδή η απώλεια ενός ανθρώπου είναι ό,τι πιο σημαντικό μπορεί να προκύψει και μπορεί να θεωρήσει καθένας, κρίναμε σκόπιμο η σημερινή εκπομπή να μην σας παρουσιάσει κάτι διαφορετικό από όλα αυτά που έχουμε ετοιμάσει. Υπάρχουν έτοιμες εκπομπές, υπάρχουν γυρίσματα τα οποία έχουν ολοκληρωθεί στους κυνηγότοπους της Ηπείρου. Υπάρχει εκπομπή έτοιμη που θα προβληθεί τις επόμενες εβδομάδες, την οποία σας είχαμε προαναγγείλει από την Σαγιάδα. Όμως, όπως είπαμε, τίποτε από όλα αυτά δεν είναι πιο σημαντικό από την απώλεια ενός ανθρώπου. Είναι Παρασκευή πρωί, 5 ημέρες μετά το τραγικό δυστύχημα και πριν από λίγη ώρα η αστυνομία, η Διεύθυνση Αστυνομίας Ιωαννίνων ανακοίνωσε και επισήμως ότι η υπόθεση του θανάτου του 32χρονου Μιχάλη εξιχνιάστηκε καθώς υπήρξε ομολογία ενός 52χρονου συναδέλφου του στο κυνήγι που παραδέχθηκε ότι αυτός ήταν που τράβηξε τη σκανδάλη και πυροβόλησε, θεωρώντας ότι στο σημείο που βρισκόταν ο συνάδελφός του, κυνηγός, ότι υπήρχε αγριόχειρος. Σε βάρος του ακολουθείται πλέον η προβλεπόμενη διαδικασία. Όμως δική μας δουλειά και αρμοδιότητα δεν είναι να αποδώσουμε ευθύνες, αλλά να επισημάνουμε το μέγεθος της ατομικής και της συλλογικής ευθύνης που αναλαμβάνουν όλοι όσοι ασχολούνται με το κυνήγι και ειδικότερα με το κυνήγι του αγριόχειρου. Θεωρούμε δείγμα σοβαρότητας την στάση των συλλογικών οργάνων της κυνηγετικής οικογένειας, των συλλόγων, της Ομοσπονδίας που από την πρώτη στιγμή στάθηκαν σε αυτό το τραγικό γεγονός, επισημένοντας τα λάθη, και μένουμε σε αυτό, τις παραλήψεις, αλλά και τις ευθύνες που υπάρχουν σε όλους. Εμείς δεν είμαστε εδώ προφανώς, ούτε κανείς μπορεί να πει ότι είναι σε θέση να αποδώσει ευθύνες. Αυτή είναι δουλειά άλλων. Θα σταθούμε όμως στο σημείο που αναφέρει και η Ομοσπονδία στη δική της ανακοίνωση τη Δευτέρα, που μας πέρασε, ότι στο κυνήγι και δει στο κυνήγι του αγριόχειρου δεν επιτρέπονται, δεν υπάρχουν λάθη και δεν υπάρχουν κακές στιγμές. Ίσως αυτή η παράμετρος, ίσως αυτή η φράση να είναι η σημαντικότερη από εκείνες που έχουμε ακούσει τις τελευταίες ημέρες και οι οποίες αναφέρονται στο θάνατο του 32χρονου κυνηγού. Εμείς δεν έχουμε να πούμε τίποτε άλλο για το συγκεκριμένο περιστατικό, να ευχηθούμε ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του και καλή δύναμη στην οικογένειά του, στη σύζυγο, στο παιδί του, στους γονείς του και στην παρέα του, στους φίλους του. Η σημερινή εκπομπή βέβαια έχει να σας δείξει και υλικό, το οποίο υλικό είναι από το αρχείο των εκπομπών από το 2011. Και αυτό γιατί τις τελευταίες ημέρες είχαμε άλλες δύο απώλειες. Από τη μία, ο πρόεδρος της κυνηγητικής συνομοσπονδίας, ο Νίκος ο Παπαδόδη μας, έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες,
Η κηδεία του έγινε την Τρίτη που μας πέρασε. Και επίσης την προηγούμενη εβδομάδα έφυγε από τη ζωή και ένας δικός μας άνθρωπος, τέος πρόεδρος της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Υπήρου, της Πέμπτης ΚΟΗ, ο Θωμάς ο Κράβαρης. Και με τους δύο ανθρώπους είχαμε την ευκαιρία και να τους γνωρίσουμε καλά και να συνομιλήσουμε στο πλαίσιο των εκπομπών. Θα παρακολουθήσετε σήμερα ένα αφιέρωμα ουσιαστικά και στους δύο. Υπάρχει μία συνέντευξη από το αρχείο του Θωμά του Κράβαρη, από το αρχείο της εκπομπής, από το 2011. Την πρώτη χρονιά που ξεκίνησε η εκπομπή και έχουμε διαλέξει ένα μικρό απόσπασμα από την δική του συνέντευξη. Πάμε να το παρακολουθήσουμε και επιστρέφουμε για το επόμενο μέρος της εκπομπής με το αφιέρωμα στον Νίκο Παπαδόδημα. Κατά την θητεία τη δικιά μου, έχω βέβαια η εποχή εκείνη ήταν διαφορετική από τη σημερινή, εδώ και 20 και τόσα χρόνια που έχω φύγει. Είχαμε όχι τόση μεγάλη οικονομική ευχέρεια να κάνουμε τόσα που μπορούν να κάνουν σήμερα. Είμαστε κάπως παραμελημένοι, κάπως παραξηγημένοι, μπορώ να πω. Οι κυνηγητικοί σύλλογοι, οι οποίοι δημιουργήθηκαν, σκοπό έχουν, είχαν και έχουν βέβαια, να δημιουργήσουν σχέσεις στενές μεταξύ των κυνηγών. Όσο μπορούμε, πιο στενές σχέσεις. Να έχουμε κατανόηση, σύμπνοια και πάνω απ' όλα σεβασμό προς τον εαυτό μας και προς τη φύση. Διότι η φύση, το περιβάλλον, στο οποίο εμείς κάνουμε, ασκούμε το χόμπι μας, το κυνήγι όπως λέμε, είμαστε φιλοξενούμενοι και θα πρέπει, αφού είμαστε φιλοξενούμενοι, όπως σε οποιαδήποτε φιλοξενία, πρέπει να σεβόμαστε τον ιδιοκτήτη, αυτόν που μας φιλοξενεί. Άρα, η φύση για μας τους κυνηγούς είναι αυτός που μας φιλοξενεί. Άρα εμείς πρέπει να έχουμε σεβασμό έναντι της φύσεως. Mm-hmm. Καταλάβατε. Mm-hmm. Λοιπόν, σεβασμός προς τη φύση. Σεβασμός προς τον συνάνθρωπό μας. Σεβασμός προς οτιδήποτε έχει σχέση με το περιβάλλον. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Βέβαια σήμερα τα πράγματα έχουν εξελιχθεί. Δεν είναι η παλιά εποχή που τέλος πάντων ο προσπάπος ο δικός μου ή ο δικός σας κυνηγούσε με έπαιρνε το τουφέκι στην πλάτη, έβαινε ή χτυπούσε ένα κυνήγι δυο ή να μπορέσει να φάει περισσότερο για να φάει, για να ζήσει, να επιβιώσει δηλαδή, ή να κάνει κάτι άλλο ας πούμε, να διασκεδάσει. Σήμερα τα πράγματα έχουν εξελιχθεί. Οι πάντες ασχολούνται με το κυνήγι. Η δραστηριότητα η δική μας των κυνηγών έχει σαν μέσα, σαν όργανα, τα όπλα. Δεν έχει τις ρακέτες που έχουν οι τενίστες, ούτε την μπάλα που έχουν οι ποδοσφαιριστές ή οι καλοδοσφαιριστές. Είναι επόμενον, αφού είναι όπλο, σημαίνει ότι κακό, σκοτώνει. Και δημιουργείται μια εντύπωση άσχημη. Οι οικολογούντες, βέβαια, ενδιαφέρονται, αν ενδιαφέρονται τη φύση, αλλά οι περισσότεροι εξ αυτών μου φαίνεται ότι δεν έχουν βγει έξω από τα γραφεία τους και τα θρανία τους και τα τραπέζια τους και δεν έχουν ιδιαίτερη αντίληψη των πραγμάτων. Θα έπρεπε να βγουν στο βουνό, εκεί όπως σας είπα προηγουμένως, για να πάρουν μια σωστή αντίληψη πώς έχουν τα πράγματα. Τώρα θεωρίες λένε όλοι, εκείνο το άλλο κλπ. Σκοτώνουν τα ζώα, ναι, αλλά τα κοτοπουλάκια τα τρώνε όλοι. Τα ζώα τα σκοτώνουν, τους λαγούς και εγώ κλπ. Τι να σας πω, να πω ότι σκοτώνουν λαγούς. Εγώ ξέρω κυνηγό. Και εγώ τον εαυτό μου, ένα λαγό όλο το χειμώνα, όλη την κυνηγητική περίοδο. Ο άλλος καθόλου. Ο άλλος βγαίνει για να κάνει βόλτα, να ακούσει τα σκυλιά να γαβγίζουν και να λιχτάνε και να ευχαριστιέται. Να ακούει τον κούκο τώρα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη αργότερα, να παίρνει καθαρό αέρα. Τι άλλο καλύτερο. Έρχεσαι κοντά στη φύση, κοντά στη μάνα γη, κάθε μέρα εκεί. Μεγάλη δουλειά αυτό. Δεν μπορούν να το καταλάβουν, να το καταλάβουν οι άνθρωποι αυτοί. Αν δεν ζήσουν. Πρέπει να ζήσουν, να είναι κοντά. Τότε μονάχα θα καταλάβετε τι εστί κυνήγι και τι εστί δραστηριότητα κυνηγητική. Εδώ προσπαθούμε όλοι μας, και θα πρέπει να γίνεται αυτό, να αποφεύγουμε τις διενέξεις
και τους διαξυφισμούς. Οι άνθρωποι είναι όλοι καλοί, αρκεί να καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον. Εφόσον καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον, τότε είμαστε όλοι καλοί. Και πιστεύω ότι οι νέοι άνθρωποι, οι κυνηγοί, οι νέοι οι οποίοι είναι γεμάτοι φρύγος, ζωντάνια κλπ. Θα προσπαθήσουν να έρθουν να γίνουν πιο καλύτεροι από εμάς τους παλιότερους. Πιστεύω αυτό, το πιστεύω αυτό. Διότι τα πάντα εξελίσσονται. Τα πράγματα των φορέων των δικών μας, συλλόγων, ομοσπονδιών και ή συνομοσπονδίας τέλος πάντων, θα πρέπει να έχει αγάπη ο ίδιος για το αντικείμενο για το οποίο ενδιαφέρεται, γιατί πολλοί εξ ημών αγαπάμε περισσότερο την καρέκλα παρά το αντικείμενο, αν σας έχει τύχει ποτέ κάποτε. Περισσότερο την καρέκλα και όχι τα άλλα. Ξεχνάμε μετά από την καρέκλα τα άλλα. Καταλάβατε. Λοιπόν, θα πρέπει οπωσδήποτε το ενδιαφέρον να είναι ένα και μόνο. Ένωση στον κινητικό κόσμο, αγάπη, σεβασμός και υγεία, τίποτα άλλο. Αυτό ήταν λοιπόν ένα μικρό κομμάτι από τη συνέντευξη που μας είχε παραχωρήσει πριν από 7 χρόνια ο Θωμάς ο Κράβαρης. Να ευχηθούμε συλληπιτήρια στους οικείους του για την απώλειά του και να περάσουμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής, που είναι ένα αφιέρωμα στον Νίκο Παπαδόδημα, έναν άνθρωπο που τον γνωρίσαμε εμείς μέσα από τις εκπομπές, μέσα από την ενασχόλησή μας με τα κυνηγητικά δρόμενα και την τηλεοπτική εκπομπή. Έναν άνθρωπο που μας βοήθησε, που ήταν αρρωγός από την πρώτη κιόλας χρονιά, γιατί η πρώτη μας επαφή εκ του σύνεγγης έγινε τότε, το 2011, όταν βρέθηκε στην περιοχή για να κυνηγήσει και για επαφές με το Συμβούλιο της Κυνηγητικής Ομοσπονδίας, ως πρόεδρος αυτός της Κυνηγητικής Συνομοσπονδίας. Είχαμε την πρώτη συνέντευξη έκτοτε, γνωριστήκαμε καλά τα επόμενα χρόνια, είχαμε και άλλες συνεντεύξεις και η τελευταία ήταν πριν από 1,5 περίπου χρόνο, τον Απρίλιο του 2017, λίγο πριν ασθενήσει, λίγο πριν αρχίσει να τον καταβάλει η αρρώστια. Η τελευταία μας επαφή έγινε στην Αθήνα, στην έκθεση Κυνηγεσία 2017. Η Κυνηγητική Συνομοσπονδία Ελλάδος θρηνεί τον χαμό του Νίκου Παπαδόδημα, επί σειρά ετών σχεδόν 30 χρόνια πρόεδρος της Συνομοσπονδίας, ένας άνθρωπος που άλλαξε τις τύχες του κυνηγίου στη χώρα, αλλά και όχι μόνο, και αυτό θα έχετε την ευκαιρία να το διαπιστώσετε στην συνέχεια. Η Κυνηγητική Συνομοσπονδία έχει ετοιμάσει ένα αφιέρωμα στην πορεία του Νίκου Παπαδόδημα στα κυνηγητικά δρόμενα, το οποίο θα παρακολουθήσουμε. Και επίσης, εσείς θα παρακολουθήσετε μία μικρή συνέντευξη του νέου Προέδρου της Κυνηγητικής Συνομοσπονδίας, του κ. Αραμπατζή, ο οποίος ήταν επί χρόνια συνεργάτης του Νίκου Παπαδόδημα, και στο τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής θα παρακολουθήσετε ένα απόσπασμα, αποσπάσματα μάλλον, από εκπομπές που κάναμε, συζητήσεις που κάναμε με τον Νίκο Παπαδόδημα από το 2011 μέχρι και το 2017. Κάπου εδώ, και πριν περάσουμε να παρακολουθήσουμε όλα αυτά που σας έχουμε ετοιμάσει, να ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα καλύτερο Σαββατοκύριακο και κυρίως ένα ανέμακτο επιτέλους Σαββατοκύριακο για τον κυνηγητικό κόσμο. Καλό σας βράδυ. Στα δύσκολα μετρήθηκε ο Νίκος Παπαδόδημας. Έτσι έγινε βροντί το όνομά του. Ύστερα από 28 ολόκληρα χρόνια, ο πρόεδρος δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα για να τον τιμήσουμε και να τον ευχαριστήσουμε όπως του πρέπει. Ξέρουμε όμως τι θα ευχόταν αυτό σε όλους μας, εάν μπορούσε να είναι μαζί μας. Να ευχηθώ σε όλους υγεία, δύναμη, επιτυχία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία, και στους φίλους κυνηγούς καλό βράδυ, να είναι πάντα στα βουνά, στις πλαγιές, στους κάμπους, να βλέπουν την Ανατολή και τη Δύση, τα χρώματα των ουρανών, να γεμίζουν με χαρά για να αντιμετωπίσουν την οποιαδήποτε δυσκολία της ζωής. Κάπου εκεί στις αρχές του 1990 εισέβαλε στα κυνηγητικά μας πράγματα ο Νίκος Παπαδόδημας. Τον βρήκαμε ή μας βρήκε, κανείς δεν κατάλαβε.
Σε μια εποχή που κανείς δεν είχε καταλάβει τίποτα, αυτός μίλησε πρώτος και προειδοποίησε για απειλές και κινδύνους που κανένας δεν είχε υποψιαστεί ή ακούσει. Από το στόμα του οι κυνηγοί άκουσαν για πρώτη φορά την οδηγία 409 για τα αποδημητικά. Αυτό σήμανε συναγερμό για το κίνδυνο που διατρέχει ο Φεβρουάριος. Ο Παπαδόδημας ήταν αυτός που προειδοποίησε για περιορισμούς που θα φέρει μαζί του το δίκτυο Natura. «Να καθοδηγήσουμε το μέλλον, να μην σειρώμαστε από τις εξελίξεις», έλεγε. Και σαν πρόεδρος της κυνηγητικής συνομοσπονδίας, αυτός ήταν που χάραξε ένα άλλο τρόπο οργάνωσης της δουλειάς μας, της σκέψης και των επιχειρημάτων μας. Θέλω να ξεκινήσω με κάτι που λέω πολύ συχνά. Ότι σήμερα πια το κυνήγι δεν είναι αυτό που γνωρίζαμε παλιότερα. Παλιότερα, όταν ένας κυνηγός κρέμαγε το τουφέκι του και έφευγε από το χωριό του για κυνήγι, ήταν το καμάρι του χωριού και όλος ο κόσμος έβλεπε τον κυνηγό πολύ θετικά, πολύ φιλικά. Σήμερα η κυνηγητική δραστηριότητα έχει μπει σε άλλους κανόνες, έχει ανάγκη να απαντήσει σε επιταγές και ανησυχίες της κοινωνίας που πριν από μερικά χρόνια ήταν άγνωστες. Η διατήρηση του κυνηγιού πρέπει να αποδεικνύει κάθε μέρα όχι μόνο ότι δεν βλάφει το περιβάλλον, αλλά ότι το βοηθάει. Γι' αυτό και έχουν επικρατήσει και στην Ευρώπη και εδώ οι έννοιες του κυνηγού διαχειριστή της φύσης, διαχειριστή του περιβάλλοντος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αειφορία του κυνηγίου, δηλαδή η αειφορία του θυράματος, δηλαδή η ύπαρξη, η συνεχής ύπαρξη πληθυσμών πουλιών και ζώων που θυρεύονται σε τέτοιο επίπεδο που να μπορούμε να τα θυρεύουμε χωρίς να μειώνεται ο πληθυσμός τους. Με αυτόν να εμπνέει και να δίνει τον τόνο στο τιμόνι της ΞΕ, οι κυνηγητικές οργανώσεις άρχισαν να προσλαμβάνουν τους επιστημονικούς συνεργάτες και να πραγματοποιούν τις έρευνες και τις μελέτες. Πήρε την επιστήμη και την έκανε όπλο. Και αυτό ήταν αργότερα που έσωσε το κυνήγι τόσο απέναντι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όσο και απέναντι στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είμαστε η πληρέστερη οργάνωση επιστημονικού επίπεδου για τα θέματα του περιβάλλοντος και της θύρας. Καμία άλλη οργάνωση δεν μπορεί να συγκριθεί ούτε στο 1/100 της δουλειάς που κάνουμε. Δεν μπορεί όλα αυτά, δεν γίνεται όλα αυτά και όλη αυτή η κόπη και όλο αυτό το πάθος να πάει χαμένο. Δεν γίνεται. Ο Νίκος Παπαδόδημας όμως ήξερε πως αυτό δεν έφτανε. Αυτός ήταν που εμπνεύστηκε την ίδρυση της Ομοσπονδιακής Θυροφυλακής και μπήκε μπροστάρης στην οργάνωση και θεσμική κατοχήρωση του ρόλου της. Διαπίστωση λοιπόν ότι έχουμε ανάγκη της θυροφυλακής για να μπορέσουν, της θυροφύλαξης, για να μπορέσουν να συνεχίσουμε το κυνήγι. Και διαπίστωση 2, ανικανότητα του κράτους να προσφέρει την κατάλληλη και την αναγκαία θυροφύλαξη. Ουδής αμφισβητεί αυτά τα δύο συμπεράσματα. Και ο Νίκος Παπαδόδημας μας έμαθε όλους να είμαστε περήφανοι για αυτήν, προβάλλοντας τη δουλειά και τον χαρακτήρα της, κάθε φορά που απέναντί του είχε υπουργούς, βουλευτές και το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Το έργο μας. Γιατί την ιδρύσαμε την θυροφυλακή? Για ποιο λόγο? Γιατί ο μεγαλύτερος εχθρός, αγαπητοί, του κυνηγού είναι ο λαφροθύρας. Ο μεγαλύτερος εχθρός του κυνηγού είναι ο λαφροθύρας. Όταν όλα κρεμόντουσαν από μία κλωστή για τον Φεβρουάριο, ποιος δεν θυμάται τον πρόεδρο της ΞΕ να μπαίνει μπροστάρι στις μεγάλες συγκεντρώσεις που γινόντουσαν τότε στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της χώρας. Ο τρόπος που ο Νίκος Παπαδόδημας οργάνωσε τη δράση μας και το πλαίσιο των επιχειρημάτων μας έφερε και τη μεγάλη νίκη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ο Φεβρουάριος διασώθηκε, ενώ από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 η Κομισιόν δεν εγκάλεσε ποτέ ξανά τη χώρα μας για θέματα κυνηγιού. Η Ελλάδα δεν έχει ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ καταδικαστεί για θέματα κυνηγιού από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Παρόλο που έγιναν δύο απόπειρες και δύο προσφυγές. Ανταυτού έχουμε επανειλημμένες καταδίκες
για το περιβάλλον, για άλλα θέματα, τα οποία κάποιοι εντέχνως, αλλά κακόπιστα, τα συνδέουν με το κυνήγι που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση. Ο άνθρωπος που σήμερα δεν είναι εδώ μαζί μας, κουβαλούσε πάντα μαζί του την πρίκα μιας πεισματάρας νιώτης. Εκεί έξω, όρθια περήφανα βουνά τον πόλιασαν με το στόχο που πρέπει να έχει ο άνθρωπος στη ζωή του. Ελάτια τον μέτρησαν και του δίδαξαν τον τρόπο να στέκεται. Χιονιάδες και λιοπύρια τον γαλούχησαν. Γεράκια του έδειξαν πώς να ζυγιστεί στον κόσμο. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι το κυνήγι είναι μια παραδοσιακή δραστηριότητα η οποία έχει πολιτιστικό στοιχείο. Έχει στοιχείο ανθρωπιάς, έχει στοιχείο ανθρώπινης σχέσης. Ενώνει τους ανθρώπους σε μια εποχή πλήρους διάλυσης. Δίνει όλες αυτές τις αφορμές για να έρθει κοντά ένας με τον άλλον. Ποιος δεν τον θυμάται να ψηφά τους βομβαρδισμούς για να μεταφέρει την ανθρωπιστική βοήθεια των κυνηγών στη Γιουγκοσλαβία? Ποιος δεν τον θυμάται να οργανώνει την ανθρωπιστική βοήθεια των κυνηγών στους άστεγους και στους άνεργους των πρώτων χρόνων της σκληρής οικονομικής κρίσης? Ποιος δεν θυμάται τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο να τιμά τον κοινωνικό ρόλο των κυνηγών από την αρχή κιόλας αυτής της εκστρατείας? Η πιο δύσκολη περίοδος για τη συνέχιση της κυνηγητικής δραστηριότητας ήταν η χρονιά που πέρασε, το 2016. Την περίοδο Μπιρμπίλη και την περίοδο Τσιρόνι, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ο Νίκος Παπαδόδημας υπήρξε και πάλι ο ηγέτης που απαιτούσαν οι καιροί. Είτε μέσα στο Υπουργείο είτε έξω από αυτό, οργάνωσε την αντεπίθεση των κυνηγών, αναζήτησε συμμαχίες σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο και στο τέλος η ΞΕ τα κατάφερε και πάλι. Υπήρξε κατά την χρονιά αυτή, με διάφορες αφορμές και εκδηλώσεις, μια συστράτευση όλων των αντικυνηγετικών θέσεων από φορείς ή από απομεμονωμένους, και αυτή η συστράτευση των αντικυνηγητικών απόψεων και θέσεων χαρακτήρισε το 2016. Ο κυριότερος λόγος ο οποίος οδήγησε στην αποτυχία αυτής της συστράτευσης για την πλήρη απαγόρευση του κυνηγίου απέτυχε διότι υπήρξε μία ομοθυμία, αλλαγής ενότητα και συνεχής δραστηριότητα από τις 200.000 κυνηγούς και τις 253 κυνηγητικές οργανώσεις. Σημαίνει ότι είναι ήττα των αντικυνηγών? Όχι. Αυτό σημαίνει πριν απ' όλα και πάνω απ' όλα νίκη της προστασίας του περιβάλλοντος. Γιατί αυτός είναι ο στόχος μας. Ως πρόεδρος της Συνομοσπονδίας, ο Νίκος Παπαδόδημας υπηρέτησε τον κόσμο των κυνηγών με το ίδιο μαχητικό και αγωνιστικό τρόπο που χαρακτήρισε όλη του τη ζωή. Θα τον θυμόμαστε πάντα παρόντα και στα κρίσιμα και στα καθημερινά να βάζει πλάτη για να υπηρετήσει την ενότητα των κυνηγών και τα συμφέροντά τους σε πείσμα των καιρών και με κόντρα τον καιρό. Δεν μπορούμε δύο-τρεις άνθρωποι σε κάθε οργάνωση να ανταποκριθούν σε αυτό το τεράστιο έργο. Έχουμε ανάγκη από την δική σας συνεχή παρουσία στην οργάνωσή σας, στο σύλλογό σας. Γενικότερα έχουμε ανάγκη να αντιληφθείτε τα θέματα, να τα καταλάβετε και με τη συνεχή σας παρουσία, με τις απόψεις σας, τις γνώμες σας, την κριτική σας, να βοηθήσετε ώστε αυτό το έργο συνεχώς να βελτιώνεται και να μεγαλώνει. Σήμερα ο Νίκος Παπαδόδημας δίνει τη δική του προσωπική μάχη σε μια στιγμή που τον χρειαζόμασταν, που είχαμε ανάγκη το πάθος, τη ζωντάνια και την αγωνιστικότητά του. Η σκέψη του θα μας συνοδεύει και θα μας θυμίζει ότι τίποτα δεν χαρίζεται. Αν ο κόσμος των κυνηγών δεν είναι έτοιμος να διεκδικήσει και να υπερασπιστεί τα δίκαιά του, ενωμένος, αποφασιστικός, ανυποχώρητος και κατάλληλα προετοιμασμένος. Κυνηγέ, ό,τι καταφέραμε οφείλεται σε σένα. Μην εγκαταλείψεις την προσπάθεια. Έλα ακόμα πιο κοντά στο Σύλλογο. Γιατί οι αντίπαλοί μας συνεχίζουν να επιδιώκουν την κατάργηση του κυνηγιού. Είναι μεγάλη απώλεια βέβαια και για την
και για την οικογένειά του. Όμως ο Νίκος, όπως γνωρίζετε, υπήρξε στη δημόσια διοίκηση της Ελλάδος, κατήχε αξιώματα πολύ υψηλά. Έφτασε να είναι Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Mm-hmm. Είχε κάνει πάρα πολύ καλές σπουδές σε Sciences Po, πολιτικές επιστήμες στο Παρίσι, δεκαετία του 60. Είχε τρομακτικές εμπειρίες στο διοικήν και είχε μια γνώση της Ελλάδος καταπληκτική. Πολλές φορές το Υπουργείο στηριζόταν επάνω του, γιατί είχε συνεργαστεί μεγάλους αντίστοιχα πάνω σε επιχειρησιακά προγράμματα και οι γνώσεις του ήταν άπειρες. Βέβαια μιλούσε άπτεστα γαλλικά και αγγλικά. Ήταν Γενικός Διευθυντής και ακριβώς η παρακαταθήκη που αφήνει ο Νίκος σε εμάς όλους που συνεργαστήκαμε μαζί του είναι ότι μετέφερε αυτή τη γνώση του διοικήν, αυτή την αντίληψη το πώς επιλύονται τα προβλήματα, ακριβώς αυτός ο τρόπος με τον οποίο επιλύονται τα προβλήματα, αυτή είναι η μεγάλη παρακαταθήκη που αφήνει στο διοικήν. Βέβαια, η ΞΕ είναι η 12 Πρόεδρη, αλλά ο Νίκος είχε ένα χάρισμα καταπληκτικό. Σαν ομιλητής, σαν ρήτορας, μπορώ να σας πω ότι υπάρξε ο Νίκος και κλαίδαγε και ήταν ένα ειδόνι, πραγματικά ένα ειδόνι, όπου υπουργοί, άνθρωποι μπροστά του, υπηρεσιακοί παράγοντες, όχι απλώς από τα επιχειρήματα του καθηλόντο, αλλά και με τον τρόπο που ο οποίο μιλούσε, τους άδειαζε, δεν μπορούσε ο άλλος να μιλήσει. Από τη στιγμή που μιλούσε ο Νίκος, ο άλλος πραγματικά δεν τολμούσε να απαντήσει. Μπορώ να πω και αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Η παρακαταθήκη μεγάλη είναι ότι πραγματικά τόσα χρόνια αποκτήθηκε μια εμπειρία. Μπορώ να πω έφτιαξε μια σχολή. Έφτιαξε μια σχολή, ξέρετε, όλοι οι πρόεδροι, ακόμη και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Υπήρου. Ρωτήστε, όλοι αυτοί που περάσανε και είναι στη ΞΕ, στην Κυνηγητική Συνομοσπονδία της Ελλάδος, έχουν αποκτήσει μια πολύ μεγάλη πείρα και ένα συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα πράγματα, όχι μονάχα του κυνηγίου, ακόμη και της φύσης. Αυτό είναι η μεγάλη παρακαθήκη του Νίκου. Μεγάλη απώλεια. Μεγάλη απώλεια. Όμως, είναι γεγονός ότι έχει βάλει πολύ ψηλά το πύχη. Όμως όλοι μαζί πιστεύω θα τα καταφέρουμε, γιατί ακριβώς αυτό μας έμαθε. Δεν άφηνε ο Νίκος τίποτα απολύτως στην τύχη. Το παραμικρό. Το έγραφο, πώς το έπαιρνε, πώς δούλευε, πώς καθόταν με τους συνεργάτες. Και σε επιστημονικό επίπεδο, αλλά και σε επικοινωνιακό, που εκεί ήταν καταπληκτικός, αλλά και σε συνδικαλιστικό. Σε όλα τα επίπεδα ο Νίκος ήταν φοβερός. Φοβερός. Και μας έμαθε όλους εμάς να ξέρουμε να αντιμετωπίζουμε τα πάντα. Πάντα. Πιστεύω ότι ακράδαντα έχει δημιουργήσει σχολή, γιατί επαναλαμβάνω, η ΞΕ είναι οι 7 πρόεδροι των Ομοσπονδιών, όπως της Υπήρου σε εσάς. Αυτή είναι η ΞΕ, είναι οι 7 πρόεδροι των Ομοσπονδιών της Ελλάδας, των Περιφερειών, που εκλέγουν εμάς τους 5, τον Ταμεία για τα Οικονομικά, τον Πρόεδρο για να μεταφέρει το μήνυμα που θέλουν αυτοί οι 7 πρόεδροι κτλ. Θα μπορούσαμε να πούμε, Πρόεδρε, ότι σε αυτά τα 30 σχεδόν χρόνια της αδιάλειπτης παρουσίας του στα κυνηγητικά συνδικαλιστικά δρόμενα, ότι έβαλε καλύτερα το κυνήγι σε μια διαφορετική φιλοσοφία, όχι τόσο ως προς την άσκησή του, όσο το πώς αντιμετωπίζεται το κυνήγι από την ίδια την πολιτεία. Ήταν πολιτικό, έτσι, είχε τρομερές γνωριμίες σε όλα τα κόμματα και σε όλα. Προσπάθησε και συνεχίζουμε να προσπαθούμε στην ΞΕ να δώσουμε στο κυνήγι τη θέση που του αρμόζει. Γιατί η Ελλάδα παρουσιάζει το μοναδικό φαινόμενο, η κοινωνία ελληνική να μην έχει καταλάβει το ρόλο το διαχειριστικό του κυνηγίου, ενώ σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες είναι αναγνωρισμένο διαχειριστικό εργαλείο, γνωρίζουν τις προσπάθειες και πώς συμμετέχουν οι κοινικοί και γιατί είναι οι πραγματικοί προστάτες που βάζουν λεφτά από την τσέπη τους κτλ. Στην Ελλάδα παρουσιάζεται το φαινόμενο, το οποίο το τόνιζε ο Νίκος, δυστυχώς στην Ελλάδα κρίνουν συναισθηματικά και δεν έρχονται επιστημονικά τεκμηριωμένα να πούν τις απόψεις τους οι αντίθετοι. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Δεν έχει ακόμη τη θέση που του αρμόζει. Έχουμε δουλειά να κάνουμε πάνω στην εκπαίδευση των κυνηγών, πάνω στην προστασία του περιβάλλοντος. Έχουμε ανοιχτά μέτωπα. Είναι μια πολύ πολύ μεγάλη εξίσωση το κυνήγι, την οποία κάθε φορά λύνουμε τον αντίστοιχο άγνωστο χ και προσπαθούμε πάντα. Έδωσε μεγάλες μάχες. Μην ξεχνάμε ότι ήταν
αντιπρόεδρος και μάλιστα έχει αναλάβει το τομέα του μεσογειακού κυνηγίου, δηλαδή του μοντέλου του δικού μας. Mm-hmm. Έχει αναλάβει λοιπόν, όπου εκεί βρισκόμαστε μαζί με τη Μάλτα, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Κύπρο. Αυτός έφτιαξε αυτή την ομάδα μέσα στην Ευρώπη. Για να αμυνθεί ακριβώς τα δικά μας κυνήγια. Με τους πολιτικούς πραγματικά κατόρθωσε και περιόρισε αυτό τον συναισθηματισμό, τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο. Αλλά ο αγώνας είναι διαρκής, γιατί κάθε φορά αλλάζουν υπουργοί, αλλάζουν υπηρεσιακοί παράγοντες. Είναι ένας διαρκής αγώνας, τον οποίο τον έφερε πραγματικά εις πέρας κάθε φορά, σε κάθε τομέα, σε κάθε θέμα. Στην Ήπειρο, με το Παπαδόδημα και με συγκεκριμένους φορείς από την Ευρώπη, κάναμε ένα καταπληκτικό συνέδριο. Αυτό που θέλω να σας πω, πηγαίνετε στην Ομοσπονδία σας, να βρείτε τα πρακτικά αυτού του συνεδρίου, να δείτε τι συμπεράσματα βγάλαμε και να δείτε γιατί οι Έλληνες κυνηγοί είναι από τις λίγες κοινωνικές ομάδες που σώζουν το όνομα της Ελλάδος στο εξωτερικό. Εκπλήσονται στην Ευρώπη με τη δουλειά που κάνουν οι Έλληνες κυνηγοί, ειδικά με τη θηροφυλακή. Στην περιοχή αυτή κυνηγάω από πολλές δεκαετίες και αγαπάω ιδιαίτερα την περιοχή γενικότερα. Αγαπάω τους ανθρώπους, τη φιλοξενία, τη γνωστή και αυτή τη ζεστασιά που νιώθει κανένας όταν φεύγει από το καθημερινό κυνηγητό της Αθήνας και βρίσκεται σε μια τόσο όμορφη ευρύτερη περιοχή που είναι εδώ στην Ήπειρο, στα Γιάννενα, και είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος κάθε φορά που έρχομαι και θα σας ομολογήσω ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του κυνηγιού. Mm-hmm. Για τους μη κυνηγούς αυτό δεν ξέρω πώς το εκλαμβάνουν, αλλά οι κυνηγοί καταλαβαίνουν ότι πολλές φορές το κυνήγι είναι μια αφορμή για να κάνεις πάρα πολλά πράγματα που δεν μπορεί να κάνεις διαφορετικά, να γνωρίσεις ανθρώπους, να ζήσεις εκτός από την πόλη, να δεις την πανέμορφη φύση, τα χρώματα της Δύσης και της Ανατολής, και αυτό πάρα πολλές φορές είναι πολύ σημαντικό για τον ίδιο τον ψυχικό κόσμο του κάθε ανθρώπου. Και αυτή είναι μια πολύ μεγάλη προσφορά της φύσης που εμείς έχουμε και παίρνουμε. Έχει κάνει 800.000 ελέγχους σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό το 800.000 ελέγχους είναι σε πάκα με τα δελτία του ελέγχου. Δεν είναι δηλαδή λόγια που μου είπε ένας θηροφύλακας, ξέρεις, εγώ πήγα και έλεξα 10 ή 5 ή 20. Έχει κάνει πάνω από 16.000 μηνύσεις. Αυτό, όλη αυτή η φοβερή λειτουργία, η φανταστική λειτουργία με όλες τις πιθανές ατέλειες, όπως δεν υπάρχει κάτι που να το έχει οργανώσει και να μην έχει ατέλειες. Έτσι, το θέμα είναι μέσα από αυτές, να βρεις αυτές τις ατέλειες και να προσπαθήσεις να τις βελτιώσεις. Από την εποχή του Τρικούπη μέχρι σήμερα, λέει, την εποχή που υπάρχει η χώρα, η σύγχρονη Ελλάδα, δεν έχουν γίνει τόσοι έλεγχοι, ούτε το 1/100, ούτε το 1/10 από αυτή την όλη την ιστορία. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Πριν από 3 χρόνια, νομίζω, περίπου, ζήτησε το Υπουργείο από όλα τα δασαρχεία όλης της χώρας να του στείλουν μια κατάσταση που να έχει σε μια στήλη πόσες μηνύσεις έχουν επιβάλει οι δημόσιοι δασοφύλακες και θηροφύλακες και πόσες μηνύσεις οι θηροφύλακες των κυνηγητικών οργανώσεων. Το αποτέλεσμα δεν δημοσιεύθηκε ποτέ, διότι όπως είμαι σε θέση να ξέρω και έχω κάποια σχετικά χαρτιά, οι απαντήσεις ήταν περίπου δημόσιοι θηροφύλακες για 5 χρόνια. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, κατά χρόνο είχαμε 1 οι θηροφύλακες των κυνηγών, 20, 2, 30, 0, 15, 0, 60, 0, 40. Μόνο και μόνο αυτό, δηλαδή η ύπαρξη του ελέγχου, που ήταν ανύπαρκτη η παρουσία δασοφύλακα, μόνο και μόνο αυτή η ύπαρξη έχει περιορίσει τις παραβάσεις. Δεν έχει εξαλείψει τη λαθοθερία, να εξηγούμαστε. Έχει όμως περιορίσει. Στόχος ακριβώς δεν είναι να περιορίσεις. Ο ρόλος αυτός είναι ο προληπτικός ρόλος, για τότε μετράει. Άμα σκοτώσει το θύραμα, να τον βάλεις φυλακή, πρέπει να τον βάλεις. Αλλά το θύραμα χάθηκε. Το ζώο. Το πρόβλημα είναι πώς θα ενεργήσεις με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτρέψεις τον
φιλόδοξο λαθροθύρα να προβεί στην πράξη του. Σας έδωσα λοιπόν δύο νούμερα και υπάρχει κάτι άλλο. Θα βλέπατε σε αυτή τη γραφική παράσταση ότι ο αριθμός των παραβάσεων πέφτει, ενώ η καμπύλη των ελέγχων αυξάνεται. Που σημαίνει δηλαδή ότι όχι δεν βρήκα παραβάσεις γιατί δεν κάνω τον έλεγχο, αλλά δεν βρήκα παραβάσεις σε σχέση με το... Αυτή είναι μια εξέλιξη δεκαετίας, αλλά δεν βρήκα παραβάσεις γιατί, διότι ο μεγάλος αριθμός των ελέγχων περιόρισε την εκδήλωση της λαθροθυρίας. Εγώ εδώ δεν είμαι για να εκπροσωπήσω βεβαίως λαθροθύρες, διότι ο λαθροθύρας είναι ο πρώτος εχθρός του κυνηγού. Και αυτό θέλω να το τονίσω ιδιαίτερα. Για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε ένα κοινό τρόπο προσέγγισης των πραγμάτων, πρέπει κάπου να συμφωνήσουμε σε κάποιες έννοιες. Mm-hmm. Οι κυνηγοί δεν είναι λαθροθύρες. Υπάρχουν παλαβάτες, προφανώς. Όπως κάποιος παραβαίνει τον κώδικα της κυκλοφορίας, παραβαίνει διάφορες, σε πάση περιπτώσει, έχει διάφορες παραβατικές συμπεριφορές στην ζωή του. Η περίπτωση όμως των κουκουλοφόρων και όλων αυτών, οι οποίοι δρούν στον Αβραχικό ή και σε άλλες περιοχές, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τους κυνηγούς. Θέλω λοιπόν να το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι εγώ είμαι εδώ ακριβώς γιατί δεν θέλω να υπάρχουν λαθροκυνηγοί, λαθροθύρες. Και επειδή η πολιτεία έχει αποδείξει επί πολλά χρόνια, επί δεκαετίες, ότι δεν έχει την δυνατότητα να πατάξει κατά τρόπο αποτελεσματικό τη λαθροθυρία, γι' αυτό και εδώ και 10 χρόνια ακριβώς, το 2000-2001, οι κυνηγητικές οργανώσεις, με πρώτη απ' όλα την Κυνηγητική Συνομοσπονδία της οποίας είμαι πρόεδρος, διαθέτουν χρήματα από την τσέπη τους, καθαρά 7 με 8 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, mm-hmm. για να φτιάξουν ένα σώμα θυροφυλακής, επειδή η θυροφύλαξη από πλευράς δημοσίων, δασοφυλάκων κτλ. Ήταν πλημελής έως πολύ μικρή. Δεν ήρθαμε εδώ για να κατηγορήσουμε κανέναν, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ότι εάν έχουμε μία λαθροθυρία εκτεταμένη ή όχι σε ένα μέρος, πώς μπορούμε αυτήν να την μειώσουμε ή να την εξαφανίσουμε. Εάν όμως θέλουμε να την εξαφανίσουμε ή να την μειώσουμε χρησιμοποιώντας την θυροφυλακή μας, η οποία προφανώς είναι εκείνη η οποία μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά, διότι αλλιώτικα δεν υπάρχει άλλος τρόπος, τότε πρέπει να προσεγγίσουμε το θέμα με την έννοια της θύρας. Δηλαδή, μέσα σε μια ευρύτερη περιοχή πρέπει να καθοριστούν διάφορες περιοχές οι οποίες μπορούν, στις οποίες μπορεί να ασκηθεί η θύρα. Μιλάω πάντοτε για την νόμιμη θύρα μέσα στους κανόνες και τις υποχρεώσεις οι οποίες υπάρχουν από τους νόμους, από τις δασικές αποφάσεις mm-hmm. κτλ. Έτσι ώστε το ενδιαφέρον της θηρευτικής δραστηριότητας να μας οδηγήσει και εμάς στην δυνατότητα να με τη θηροφυλακή μας και με άλλους τρόπους να προχωρήσουμε σε αυτή την φύλαξη. Θέλω όμως να πω το εξής. Και εδώ δεν ξέρω αν ο κύριος πρόεδρος του φορέα έχει ασχοληθεί και ευρύτερα. Συνηθίζουμε στην Ελλάδα, είτε πρόκειται για πάρκο, είτε για υγροδιότοπο, είτε για ζώνη ειδικής προστασίας, είτε για περιοχή Natura κτλ., να κατηγορούμε συλλήφθην το κυνήγι για την όποια κατάσταση βρίσκεται η συγκεκριμένη αυτή περιοχή. Mm-hmm. Εδώ θα μου επιτρέψετε να εγείρω πάρα πολλές ενστάσεις. Καταρχήν, είμαστε η μόνη χώρα σε όλη την Ευρώπη όπου υπάρχουν οι απαγορεύσεις του κυνηγίου όταν μια περιοχή είναι προστατευόμενη. Αυτό δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Αντίθετα, όλες οι χώρες της Ευρώπης συνεργάζονται με τις κυνηγητικές οργανώσεις για να επιτύχουν το στόχο της προστασίας. Αυτό σημαίνει ότι από κοινού, και γι' αυτό και χαιρετίζω την προσπάθεια αυτή, προφανώς καθορίζουν... και το ζητούμενο. Έτσι, το ζητούμενο εξής, αυτό έτσι. Είναι. Έτσι, καθορίζουν πού και πότε και με ποιο τρόπο θα γίνεται το κυνήγι, έτσι ώστε να, η πολιτεία να αποκτήσει συνεργούς στην προσπάθεια, βοηθούς της προστασίας. Διότι χωρίς την προστασία αυτή δεν υπάρχει αντικείμενο. Επομένως, δεν θα πρέπει να δαιμονοποιούμε το κυνήγι για τα πάντα που συμβαίνουν σε έναν υγρότοπο.
Διότι όπως ξέρουμε υπάρχουν και πολλά άλλα προβλήματα. Υπάρχουν, δεν θα μιλήσω μόνο για τον Αβρακικό, εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα τα προβλήματα. Υπάρχουν σφαγεία, υπάρχουν λίμματα, υπάρχουν τουβλάδικα, υπάρχουν δραστηριότητες οι οποίες δεν συνάδουν με τον χαρακτήρα ενός πολύ ευαίσθητου, μιας πολύ ευαίσθητης περιοχής. Περιμέναμε σε σχέση με την τραγική οικονομική εξέλιξη ότι θα είχαμε μια μεγαλύτερη μείωση των αδειών. Έχουμε μία μείωση και σοβαρή, αλλά όχι όσοι περιμέναμε. Πώς εξηγείται αυτό? Αυτό εξηγείται σε σχέση με αυτά που λέγαμε στην αρχή της συζήτησης. Ότι οι κυνηγοί, με λίγα λεφτά οι άνθρωποι, πληρώσανε για να πάρουν μία άδεια. Μπορεί να μην βγουν 10 φορές, όπως βγαίναν στο παρελθόν, να βγουν 2, να βγουν 3, αλλά θέλανε να επιτρέψουν στον εαυτό τους να έχουν αυτή τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τη φύση. Έστω κοντά. Έστω σε μισή ώρα από τον τόπο κατοικίας, μιλάω κυρίως για την εκτός των μεγάλων κέντρων κατάσταση, γιατί Αθήνα και κυρίως Αθήνα, για να πας κυνήγι πρέπει να κάνεις εκατοντάδες χιλιόμετρα. Αυτή η θέληση της επαφής με τη φύση, αυτή η ανάγκη, αν θέλετε από την άλλη μεριά, και η κρίση που έχει δημιουργήσει μια συνολική κοινωνική κατάθλιψη, πάρα πολλοί άνθρωποι βρίσκουν ένα αντίδοτο, ένα φάρμακο απέναντι σε αυτήν την γενική και την διάλυση του κοινωνικού ιστού και την προσωπική κατάθλιψη πολλών ανθρώπων, βρίσκουν μέσα από το κυνήγι μία διέξοδο ισορροπίας, μία διέξοδο γιατρικού, προσωρινού βεβαίως, για τα πράγματα τα οποία τους συμβαίνουν. Και γι' αυτό και από το υστέρημά τους, όπως είχα την ευκαιρία ακόμα και σήμερα ερχόμενος εδώ να μιλήσω με κάποιους απλούς ανθρώπους που βρήκα στον δρόμο, που σταμάτησα, για το να βγάλουν την άδεια, να υποστούν δηλαδή μια οικονομική θυσία πλέον με την κατάσταση που βρισκόμαστε, για να μπορούν να έχουν αυτή την επαφή με τη φύση. Και όταν τους ρώτησα τι κάνατε, γιατί σε κάνα μήνα, δύο μήνες θα τελειώσει η κυνηγική περίοδο, αλλά λέει, δεν κάναμε πολλά πράγματα φέτος, εκτός από τα αγριογούρουνα, αλλά βγήκαμε έξω ρε φίλε. Μιλήσαμε με τους συναδέλφους, με τους φίλους, πήγαμε, είδαμε τις περιοχές που έχουμε αγαπήσει τόσα χρόνια, ήρθαμε σε επικοινωνία με τη φύση, είδαμε ένα ιδιοβασίλεμα, το ξημέρωμα. Είδαμε όλο αυτό και ζήσαμε όλο αυτό το πράγμα το οποίο έχει... Δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό οι άλλοι. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι το κυνήγι είναι μια παραδοσιακή δραστηριότητα η οποία έχει πολιτιστικό στοιχείο. Έχει στοιχείο ανθρωπιάς, έχει στοιχείο ανθρώπινης σχέσης. Ενώνει τους ανθρώπους σε μια εποχή πλήρους διάλυσης. Δίνει όλες αυτές τις αφορμές για να έρθει κοντά ένας με τον άλλον. Για να συζητήσουν έξω πια από όλα αυτά τα οποία έχουν οδηγήσει σε σχεδόν συνολική κατάθλιψη στην ελληνική κοινωνία αυτή την περίοδο. Η σχέση του κυνηγιού με το περιβάλλον είναι μια σχέση άρρηκτη, μάνα προς παιδί. Δεν υπάρχει κυνήγι χωρίς περιβάλλον. Κατά συνέπεια, η μόνη, κυρίες και κύριοι, πραγματική συνεισφορά που γίνεται στην προστασία του περιβάλλοντος στη σημερινή εποχή προέρχεται με πάρα πολλούς τρόπους από τις κυνηγητικές οργανώσεις και από τους κυνηγούς. Άλλωστε, ανέκαθεν, το κυνήγι και η κυνηγητική οικογένεια ήταν στοιχεία, βασικά στοιχεία του πολιτισμού και της παράδοσης κάθε χώρας και κάθε περιοχής. Υπάρχει δεσμός μεταξύ των κυνηγών της φύσης, του περιβάλλοντος και της κοινωνίας, η οποία σήμερα μάλιστα στις δύσκολες περιόδους που ζούμε, ο κοινωνικός ιστός έχει ανάγκη ενίσχυσης και οι κυνηγοί δίνουν σε αυτόν τον ιστό μια σοβαρότατη ενίσχυση γιατί έχει ανάγκη η χώρα. Θα κλείσω, σπάνια είμαι τόσο σύντομος, λέγοντας κάτι που έχω ξαναπεί, αλλά που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Όταν ο κυνηγός βγαίνει στο κυνήγι, ανοίγει τα πατζούρια της ψυχής του και γεμίζει με αισιοδοξία για τη ζωή του και για το μέλλον. Και αυτή είναι μια τεράστια συνεισφορά. Το σημερινό Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αποδεικνύει ότι οι κυνηγοί θέλουν να καταλάβει ο κόσμος και να μάθει τι πραγματικά είναι το περιβάλλον
και πώς προστατεύεται στην ουσία. Απευθυνόμενο λοιπόν κυρίως σε μαθητές και σε νέους που το περιβάλλον το έχουν ακούσει χωρίς να το γνωρίζουν, προσπαθεί να τους δημιουργήσει μία πραγματική εικόνα και όχι το φτιαχτό του δίθεν προστασίας περιβάλλοντος που ακούνε και μας έχουν όλοι ζαλίσει. Αυτό το έργο πρώτα απ' όλα εντάσσεται πλήρως στο στόχο των κυνηγών. Ο στόχος των κυνηγών νούμερο ένα ποιος είναι? Είναι να υπάρχει προστατευμένο περιβάλλον. Για ποιο λόγο? Για να υπάρχει θύραμα. Χωρίς περιβάλλον δεν υπάρχει θύραμα, χωρίς θύραμα δεν υπάρχει κυνήγι. Είναι απλό. Είναι απλή λογική. Άρα τέτοιου είδους έργα όπως αυτό, το οποίο πέραν από την τεχνολογική και την άλλη άποψη, το οποίο είναι άρτιο, θέλουμε οι κυνηγοί να δώσουμε στους νέους ανθρώπους μία γνώση πραγματική το τι συμβαίνει στο περιβάλλον. Αυτός είναι ο στόχος. Ευχαριστήσω που ήρθατε, να σας συγχαρώ για την εκπομπή που κάνετε στα Γιάννενα. Μια εκπομπή αντικειμενική, αλλά η οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμη, γιατί η κοινή γνώμη δεν γνωρίζει τα πράγματα γύρω από το κυνήγι. Και όλες οι μαρτυρίες που παίρνω από πάνω, εγώ έρθηκα ένα δύο φορές όπως ξέρετε, και γι' αυτό το λόγο θα σας δίνω συγχαρητήρια, γιατί στην ουσία τι κάνετε? Βοηθάτε τη διαχείριση του περιβάλλοντος που είναι στα χέρια των κυνηγών. Και γι' αυτό μπράβο, συνεχίστε και ό,τι χρειάζεστε, ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε.